Τον πλοίο της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας. Στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης έγινε χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις για να αποθήσουν ομάδες που ήθελαν να σπάσουν τον αστυνομικό πλοίο. Περισσότερα θα μας δώσει ο συνάδελφος Παύλος Ρούφας. Παύλο, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, Μιχάλη. Κυρίες και κύριοι, όντως μέσα σε πρωτοφανή αστυνομικά μέτρα πραγματοποιήθηκε σήμερα η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα. Η κυβέρνηση πραγματοποίησε μια επίδειξη δύναμη στην πραγματικότητα με χιλιάδες αστυνομικούς να καταλαμβάνουν το κέντρο, ενώ στην πλατεία Συντάγματος απαγορευόταν ακόμα και η κυκλοφορία, που επιτρεπόταν να κυκλοφορήσουν μόνο όσοι είχαν ειδικές διαπιστεύσεις. Μόλις ξεκίνησε η παρέλαση, ο λιγάρης μια ομάδα με συνθήματα κατά των πολιτικών επιχείρησε να μπει στην πλατεία και αποθήθηκε από δυνάμεις στο ΜΑΤ. Στον χώρο που βρισκόταν αυτή η ομάδα είχαν ρηχτεί προκηρύξεις με συνθήματα όπως όχι στα ανοιχτά σύνορα, όχι στο παραεμπόριο, δουλειά στον Έλληνα εργάτη και αγρότη, κράτος λαϊκό, κρεμάλα στους σύλλογους. Εντύπωση, Μιχάλη, προκάλεσαν τμήματα των ειδικών δυνάμεων του στρατού που παρέλαβαν φωνάζοντας συνθήματα όπως θα πούμε στην πόλη και στην Αγία Σοφιά, ενώ μέσα στον κόσμο που παρακολουθούσε βρίσκονταν φασιστικές ομάδες που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών και κάποιοι από αυτούς ασχημονούσαν κάνοντας τον χαρακτηριστικό ναζιστικό χαιρετισμό. Η αστυνομία, Μιχάλη, έκανε 28 προσαγωγές και μία σύλληψη ατόμου που κατήχε φωτοβολίδα. Και σε άλλες πόλεις υπήρχαν μικρής έκτασης επεισόδια, όπως στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου τελικά η παρέλαση ματαιώθηκε, αλλά και στα Χανιά, που έγινε περιορισμένη χρήση χημικών. Ανάλογη εικόνα μικρής έκτασης επεισοδίων, δηλαδή ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και αστυνομίας, είχαμε και στην Πάτρα αλλά και στη Λάρισα, που έγιναν και δύο συλλήψεις. Ένταση υπήρξε στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο, στην Τρίπολη, ενώ στην Βέρεια η αστυνομία προχώρησε σε 32 προσαγωγές. Προσαγωγές ατόμων είχαμε στις Σέρες και στην Αλεξανδρούπολη. Μικροεντάσεις είχαμε στα Ιωάννενα, την Κομωτινή και την Κοζάνη, ενώ συνολικά έγιναν σε ολόκληρη την Ελλάδα 300 προσαγωγές, από τις οποίες 40 μεταφράθηκαν στις συλλήψεις. Μιχάλη. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ.